Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα κατασκευάσουμε διάτρου τους πάτους κυψελών. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε τους πάτους μας με σίτα. Έχουμε πάρει το τρυπάνι μας, έχουμε πάρει σέγα, έχουμε πάρει και σίτα ψηλή έτσι ώστε να μην μπορούν να περάσουν μέσα οι μέλισσες, για να κάνουμε να κόψουμε τη βάση, να κάνουμε την τρύπα και να βάλουμε τη σίτα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε μία μύτη για ξύλο για να μην φεύγει δεξιά και αριστερά και να κάνει σωστά τη δουλειά. Αυτή είναι στο 0,8. Θα χρειαστεί δύο τρύπες για να καταφέρει να περάσει η σέγα. Λένε ότι όσο το δυνατόν πιο μεγάλη πρέπει να γίνει η τρύπα, έτσι ώστε να πέφτουν όλα τα σκουπίδια κάτω και η βαρώα και να μην δημιουργεί προβλήματα στα μελίσια. Εδώ έχει ρόζο. Θα το πάμε λίγο πιο προς τα εδώ για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κάνουμε ζημιά, για να μην σπάσει το ξύλο. Λίγο έχουμε χάσει την ευθυγράμμιση, αλλά δεν μας πειράζει, έχουμε ανοίξει αρκετά την κυψέλη. Έχουμε αφήσει αρκετό τσικό ξύλο, μόνο και μόνο για να μπορούμε να καρφώσουμε πιο εύκολα τη σίτα. Το κάρβο της σίτας δεν θα γίνει από την κάτω πλευρά, θα γίνει από την πάνω. Έτσι ώστε οι μέλισσες να μην έχουν αυτό το κενό και χτίζουν κάτω από τα πλαίσια, γιατί εδώ το ένα δάχτυλο κενό θα τις επιτρέψει να χτίζουν κεριά προς τα κάτω και θα έχουμε προβλήματα. Πάμε να κόψουμε τη σίτα. Διπλώνω λίγο τις γωνίες για να μπορέσουμε να το καρφώσουμε και να μην φεύγουν τα καρφιά, να μην φεύγει και η σίτα μετά. Κάπως έτσι έγινε ο πάτος μας διάτριτος. Το πόσο καλός θα είναι θα τον δοκιμάσουμε την άνοιξη για να δούμε. Ένα λάθος που έκανα είναι αυτές οι βίδες που μπήκανε με κεφάλι. Την επόμενη φορά θα πάρω ακέφαλες έτσι ώστε να πατάει πιο καλά και πιθανόν να χρησιμοποιήσω κάποιο συρραπτικό έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η δουλειά που θα γίνει. Μετά από σκέψη αποφάσισα ότι θα ξανακάνω και άλλο βίντεο, θα φτιάξω και άλλο διάτριτο πάτο με διαφορετική μέθοδο, με διαφορετικό τρόπο. Θα χρησιμοποιήσω ποτηροδράπανο για να δω μήπως είναι πιο σταθερό το αποτέλεσμα όσον αφορά τον πάτο και τη σίτα. Αυτά είχα να σας πω, τα λέμε σε καινούριο βίντεο. Αν σου άρεσε το βίντεο, μπορείς να παρακολουθήσεις και άλλα βίντεο εδώ ή να κάνεις εγγραφή στο κανάλι εδώ. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.